Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Κλήση σε απολογία από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φέρεται να έχουν λάβει δύο εν ενεργεία αντιδήμαρχοι, καθώς και ο πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης για υπόθεση που αφορά την παράνομη απευθείας ανάθεση του έργου μεταφοράς παιδιών με λεωφορεία σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου. Οι τρεις εγκαλούνται διότι δεν συμμορφώθηκαν σε απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, η οποία ακύρωσε το σχετικό διαγωνισμό. Κατόπιν αυτού, η διοίκηση του Δήμου έπρεπε να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου σε αυτόν που έκανε την καλύτερη οικονομική προσφορά. Ανταυτού όμως το έργο ανατέθηκε στο δεύτερο ομοιοδότη, ο οποίος είναι ο ίδιος που αναλαμβάνει το έργο όλα τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού περίπου 100.000 ευρώ, το οποίο ενδέχεται να πληρωθεί εις διπλούν, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώτος ομοιοδότης προσέφυγε στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε. Ρευστό τοπίο ως προς την αποχή αλλά και το κριτήριο της ψήφου στις επερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές καταγράφει έρευνα της εταιρείας GPO για το Μέγκα. Συγκεκριμένα, αν και το 81,6% δηλώνει ότι θα πάει να ψηφίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου έναντι του 16,3% που υποστηρίζει ότι δεν θα πάει, μόλις το 54,2% δηλώνει ότι τους ενδιαφέρουν οι επερχόμενες εκλογές, ποσοστό αντίστοιχο με αυτό των ευρωεκλογών του 2009, όπου η αποχή έφτασε στο ποσοστό ρεκόρ του 48%. Ασαφές είναι και το κριτήριο της ψήφου, καθώς το 55,6% δηλώνει ότι οι επικείμενες εκλογές είναι ευκαιρία για διαμαρτυρία για το μνημόνιο και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, έναντι 42,3% που δηλώνει το αντίθετο. Ωστόσο, δεν υπάρχει βεβαιότητα οι ψηφοφόροι θα αρπάξουν αυτή την ευκαιρία. Την καταρχήν αντίθεσή του στην πρακτική της περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών και άλλων υποθέσεων εκφράζει ο Σύνδεσμος Εξαγωγών Βορείου Ελλάδας στην επιστολή που απέστειλε με τις προτάσεις του επί του θέματος στο Υπουργείο Οικονομικών στο πλαίσιο της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου. Κατά τον ΣΕΒΕ, η πρακτική της περαίωσης αποτελεί δήλωση αδυναμίας των ελεκτικών των εισπρακτικών μηχανισμών του δημοσίου και επιβράβευση της φοροδιαφυγής που νοθεύει τον ανταγωνισμό εις βάρος των συνεπών φορολογούμενων. Αναγνωρίζοντας όμως το κρίσιμο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας και την αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις προθέσεις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ο ΣΕΒΕ σημειώνει ότι για να είναι αποτελεσματική η περαίωση με δεδομένες τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, η όλη διαδικασία πρέπει να γίνεται υπό τις εξής προϋποθέσεις. Η φορολογική επιβάρυνση να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερη. Ο τρόπος πληρωμής των δημιουργούμενων υποχρεώσεων να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν και να επιβραβευτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι, όπου εκούσια θα θελήσουν να υπαχθούν στην περαίωση με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή. Επιστολή στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανδρέα Λοβέρδο, σχετικά με το θέμα της καθολικής απαγόρευσης καπνίσματος στα καταστήματα εστίασης, έστειλε ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης. Οι επαγγελματίες εστίασης δεν είναι κακοποιά στοιχεία. Είναι οικογενειάρχες, αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας και οφείλουμε να τους αντιμετωπίσουμε με σεβασμό. Διαφορετικά θα είμαστε όλοι συνένοχοι στον οικονομικό μαρασμό ενός ακόμη κλάδου της ελληνικής οικονομίας, τονίζεται στην επιστολή. Ο Νομάρχης ζητά να ανασταλεί εφαρμογή του νόμου και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προχωρήσει σε έναν ειλικρινή διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους για την εξέβρεση μιας ικανοποιητικής λύσης. Διακοπή των δρομολογίων των λεωφορείων μετά τα μεσάνυχτα από την 1η Οκτωβρίου και αύξηση των δρομολογίων της ώρας αιχμής, ανακοίνωσε ο ΑΣΤ. Το μοναδικό δρομολόγιο που διατηρείται μετά τα μεσάνυχτα είναι η γραμμή 78Ν ΚΤΕΛ προς αεροδρόμιο, ενώ θα αυξηθούν τα δρομολόγια σε ώρες αιχμής για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΑΣΤ, με τα νέα προγράμματα βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες με τη βελτίωση της συχνότητας εξυπηρέτησης στις περιόδους υψηλής ζήτησης που επιτυγχάνεται με την αύξηση του αριθμού των πραγματοποιούμενων δρομολογίων στις ώρες αιχμής. Τους βασικούς άξονες των αλλαγών που θα προκύψουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, περιέγραψε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου στη συνάντηση των Δελφών. Οι προτάσεις της κυβέρνησης τίθενται σε διάλογο, ο οποίος θα διαρκέσει ένα τρίμηνο και θα καταλήξει σε νόμο πλαίσιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα εφαρμοστεί από το 2013. Ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε αναγκαία τη διαβίου μάθηση και έκανε λόγο για κατάρριψη των τυχών μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης για να είναι απρόσκοπτη γνώση, υποκαθεστώς όμως πιστοποίησης των γνώσεων που λαμβάνει ο πολίτης σε οποιαδήποτε ηλικία.
Την κήρυξη απεργίας την Τετάρτη αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας στο πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής ημέρας κινητοποίησης κατά των μέτρων λιτότητας που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Σε ανακοίνωσή τους, οι νοσοκομειακοί γιατροί επισημαίνουν ότι από κοινού με τους εργαζόμενους απαιτούν δωρεάν δημόσιο και ποιοτικό σύστημα υγείας στη χώρα και προσπίζουν τα δημόσια αγαθά που δέχονται ανελαίη επίθεση από τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις. Την τοποθέτηση του Αδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, στην αρχή της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση για τη χωροθέτηση του Αδριάντα στον άξονα της οδού Αριστοτέλους, αποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης μετά από πρόταση του Δημάρχου. Μιλώντας στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος εξήγησε ότι διατύπωσε τη συγκεκριμένη πρόταση, καθώς εδώ και 8 μήνες δεν έχει εξεταστεί το ζήτημα από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, όπου παραπέμφθηκε με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επισήμανε ότι η χωροθέτηση στη Νέα Παραλία δεν δημιουργεί πρόβλημα, καθώς είναι εκτός του ιστορικού κέντρου της πόλης και εκτός της αρμοδιότητας του Συμβουλίου. Με την πρόταση διαφώνησαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Την εκτίμηση ότι το μέλλον του Κωσόβου περνάει μέσα από την ευρωπαϊκή του πορεία και ότι κλειδί για την επιβίωση του κράτους είναι η επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, διατύπωσαν οι ομιλητές στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ναβαρίνο Network στη Θεσσαλονίκη με θέμα το μέλλον του Κωσόβου μετά τη Χάγη. Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας του Κωσόβου, Κόχαντι Τόρε, Αγκόρ Μπαϊράν, σημείωσε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή και μπορεί να μεσολαβήσει μεταξύ της Σερβίας και του Κωσόβου προκειμένου να προχωρήσουν προς το μέλλον. Επισήμανε ότι είναι υψηλό το επίπεδο ανεργίας και προσθέσε ότι το Κωσόβο χρειάζεται τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας για να πετύχει τη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και των θεσμών. Ο Μπαϊράν χαρακτήρισε ψευδέστηση την άποψη ότι ορισμένες χώρες της περιοχής μπορούν να μείνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρόσθεσε ότι δεν είναι το πιο σημαντικό να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να ζούμε ως Ευρωπαίοι. Ανέφερε ότι το Κόσοβο μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα για το πώς ξεπερνιούνται εθνικιστικές εντάσεις. Τραγωδία χθες το απόγευμα στο νομό των Τρικάλων, όταν 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολύ νεκροτροχείο δυστύχημα που έγινε στο 39ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Δύο γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα κινούμενα στην ίδια κατεύθυνση από τη Λάρισα προς τα Τρίκαλα συγκρούστηκαν με μία ανταλίκα που μετέφερε ζώα και κινούνταν από τα Τρίκαλα προς τη Λάρισα. Νεκροί είναι ένας 39χρονος, τα δύο παιδιά του, ενός και 45 και 4,5 ετών, μία 21χρονη που επέβαινε στο αυτοκίνητο, ενώ η 32χρονη η σύζυγος και η μητέρα των παιδιών νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Από το δεύτερο γιοταχή αυτοκίνητο νεκροί είναι και οι τρεις επιβαίνοντες. Ο 44χρονος οδηγός της Νταλίκας φέρει ελαφρά τραύματα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Τρίκερι, εντοπίστηκε πλοίο που μετέφερε 26 λαθρομετανάστες. Εντοπίστηκαν από άνδρες του Λιμεναρχείου Βόλου, το οποίο είχε στήσει επιχείρηση για την ασφαλή μεταφορά στο Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο που είχε πλήρωμα αλλοδαπούς επέβαιναν 26 λαθρομετανάστες, εκ των οποίων 19 Αφγανοί και 9 Σομαλοί. Οι λαθρομετανάστες έφτασαν στο κέντρο υποδοχής μεταναστών της ΝΑΜ στις 3 τα ξημερώματα σήμερα και το πρωί. Τους επισκέφθηκαν γιατρό για να διαπιστώσουν την κατάσταση της υγείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προορισμός τους ήταν η Ολλανδία και η Σουηδία. Πρόκειται για την 10η φουρνιά λαθρομεταναστών που φτάνει στη Μαγνησία μέσα στο 2010. Μια ομάδα νέων ηθοποιών και μουσικών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, κάτι ανάμεσα σε πάντα και τσίρκο, αυτοσχεδιάζουν, χορεύουν και τραγουδούν σε ρυθμούς γνωστών θεατρικών και μη μουσικών κομματιών. Ακροβατώντας μεταξύ παραδείσου και κόλασης, κρίσεων, επικρίσεων και μικρών ανταρσιών, πληγώνονται, μπαντάρονται και σχολιάζουν τον εφιάλτη μιας πτωχής πραγματικότητας και το όνειρο μιας άλλης καλύτερης ίσως ζωής, καθώς βρίσκονται πια σε απόσταση αναπνοής από την ώρα της κρίσεως. Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα παρουσιάσουν το έργο του σήμερα στις 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Βυζαντινών Νερόμηνων στην Πολύχνη. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις και για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.